Μετά από 4-24 ώρα, η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης εξακολουθεί να καίει τον κατεχόμενο πενταδάκτυλο. Αν και ανακοινώθηκε ότι τέθηκε υπό έλεγχο το μεσημέρι, το απόγευμα ωστόσο σημειώθηκαν νέες αναζωπηρώσεις και το κατεχόμενο φλαμούδι εκκαινώθηκε. Η περιβαλλοντική καταστροφή μέχρι στιγμής είναι ανυπολόγιστη, με την καμένη έκταση να προσεγγίζει τα 20.000 στρέμματα. Οι αρχές του ψευδοκράτους από χθες εξέφραζαν αισιοδοξία ότι η φωτιά θα τίθεται υπό έλεγχο μέχρι το απόγευμα. Εν τούτης, το βράδυ της Πέμπτης σημειώθηκαν μεγάλες αναζωπηρώσεις στα πύρινα μέτωπα σε Φλαμούδι και Ακανθού. Με τις αρχές του ψευδοκράτους να αρνούνται πεισματικά κάθε πρόταση της Κυπριακής Δημοκρατίας για επίγεια βοήθεια. Τα πτυτικά μέσα, μεταξύ των οποίων δύο αεροπλάνα του τμήματος δασών, ένα ελικόπτερο της αστυνομίας και δύο Ισραηλινά πυροσβεστικά αεροσκάφη, τα οποία εξυπηρετούνταν από το αεροδρόμιο Λάρνακας, πραγματοποίησαν ρήψεις. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης επικοινώνησε με τον Ισραηλινό ομόλογό του Ισακ Χέρτζοκ και τον οποίον ευχαρίστησε για τη συνδρομή της χώρας του στις προσπάθειες κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Είχα την ευκαιρία να ευχαριστήσω τον καλό μου φίλο πρόεδρο Ισακ Χέρτσοκ για την αποστολή Ισραηλινών πυροσβεστικών αεροσκαφών για να βοηθήσουν στην κατάσβεση των μεγάλων δασικών πυρκαγιών στους πρόποδες του πενταδάχτυλου στις κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου. Συνομίλησα σήμερα με τον φίλο πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη για να εκφράσω την αλληλεγγύη μας στις μάχες της Κύπρου με τις πυρκαγιές. Το Ισραήλ έχει στείλει πυροσβεστικά αεροσκάφη για να ενισχύσει τις προσπάθειες. Στον αντίποδα πενιχρή ήταν η συνδρομή της Τουρκίας στις προσπάθειες πυρόσβεσης, η οποία αρχικά έστειλε ένα ελικόπτερο και χθες άλλο ένα. Ο Ερσίνταταρ, μετά τις αναζωοπηρώσεις που σημειώθηκαν χθες βράδυ, έσπευσε εκ νέου στον πενταδάκτυλο, όπου και επιχείρησε να αντικρούσει την έντονη κριτική που δέχονται οι κατοχικές αρχές για ανεπάρκεια και ολιγορία. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Βρήκαμε υποστήριξη από παντού. Στις προσπάθειες κατάσβεσης συμμετείχαν 5 ελικόπτερα και 6 αεροσκάφη. Όλοι έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν. Ήταν τέτοια φωτιά, τέτοιος άνεμος που δεν μπορείς να σταθείς μπροστά της. Σκοπτικά σχόλια προκάλεσε στα κατεχόμενα το γεγονός ότι ο κατοχικός ηγέτης εμφανίζεται σε φωτογραφία να χαμογελά, ενώ επιθεωρούσε από αέρος με τον αντιπρόεδρο της Τουρκίας, Φουάτ Οκτάι, την περιοχή της καταστροφικής πυρκαγιάς. Να σημειωθεί ότι ο Φουάτ Οκτάι, λόγω της κατάστασης που δημιουργήθηκε, διέκοψε την παράνομη επίσκεψή του στα κατεχόμενα, ακύρωσε επαφές και συναντήσεις και επέστρεψε στην Τουρκία.